Τι λέει, παιδιά? Έτοιμο το καφεδάκι μου. Πώς πάει η Jammy Gaming χρονιά? Παίζετε τις παιχνιδάρες που βγήκανε? Λοιπόν, αυτή η χρονιά δεν έχει παιχνίδι, δεν έχει τίποτα να παίξεις. Αυτούς τους δύο μήνους καταραμένους, κάθεσαι εκεί και κάνεις backlogging τα περσινά παιχνίδια. Αυτό λοιπόν και εγώ έχω ξενερώσει, έκοψα το gaming. Αυτούς τους δύο μήνες έχω παίξει 5 ώρες, λίγο Zelda, ξανά που ξαναπέζω το Zelda, λίγο Last Jedi. Αυτά, τίποτα άλλο. Δεν παίζω καθόλου. Έχω βάλει και το Netflix, κάθομαι και λιώνω εκεί κάθε την κουβέρτα. Αλλαγίες. Και έχουμε τώρα όλα τα παιχνίδια τα σοβαρά που ήταν για φέτος. Πήρανε postpone, κάνουν cancellation. Γιατί περιμένουν έτσι με τη γαμιστερία αυτή χρονιά, όπως λέγανε, τις κολοκονσόλες που η μία κάθεται. Καλά, για τη Sony δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω για τη Sony τώρα. Που περιμέναμε όλοι να βγάλει τιμή, να βγάλει spec. Ναι. Η Sony δεν πρόκειται να κάνει τίποτα πριν η Microsoft βγάλει τιμή. Μέχρι η Microsoft να πει ότι εγώ την κονσόλα τη φτηνή την πουλάω τόσο, η Sony δεν θα ανακοινώνει τίποτα. Γιατί ξέρει ότι είναι ικανή, αν η Sony κάνει πρώτη κίνηση, αν η Sony κάνει πρώτη κίνηση και πει το PlayStation 5 κάνει 300 ευρώ ρε, για σας, δώρο. Ξέρει ότι η Microsoft θα βγει την επόμενη μέρα και θα πει το Xbox θα κάνει 0, τζάπα, μπαίνετε στα μαγαζιά και πάρτε, 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 αλλά συνδρομή. Αυτό είναι το επίπεδο που φοβάται η Sony. Δεν μπορεί να ανακοινώσει πρώτη την τιμή. Να, θα τη πάει. Και είναι και έξυπνο, δηλαδή έτσι πρέπει. Έχει τεράστιο ανταγωνισμό. Δεν μπορεί να ξεκινήσει το χώρο αυτή από το PlayStation G. Η άλλη πουλάει και στην NASA, ξέρω εγώ. Κατά τα άλλα, τι άλλο να πούμε. Ξέρω εγώ, τι άλλο να πούμε. Θέλω να πω και κάτι έτσι στους gamers και αυτά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια που στηρίξατε το αριστούργημα του Death Stranding. Συγχαρητήρια λοιπόν στην gaming βιομηχανία που μου έχουν έρθει, ξέρω εγώ, 100 κομμάτια στο μαγαζί από όταν βγήκε και έχω πουλήσει τα 20. Συγχαρητήρια που στηρίξατε λοιπόν το εγχείρημα κάποτε να έρθουν όλοι οι ηθοποιοί του Hollywood να παίξουν. Είναι μια παραγωγή δισεκατομμυρίων και εσείς, ναι, από τα 100 πουλήσα τα 20 σε κάτι κολόγερο σαν και εμάς. Περιμένουμε τώρα το Resident Evil 3 να νιώσουμε άντρες. Παίξουμε τώρα το Resident Evil 3. Θα τους πούμε και μπράβο τώρα. Τέλος πάντων. Άκυρο αυτό. Μπράβο λοιπόν που το στηρίξαμε. Ένα παιχνίδι που κόστησε, πιστεύω εγώ τώρα, μπορεί και να κόστησε, παιδί μου, 500 εκατομμύρια στη Sony. Να φέρει όλους αυτούς τους τοπιούς. 4 χρόνια κάθετα τα είζε εκεί τους Κινέζους που κάθισαν και το φτιάχνανε. Άσε και τον άλλο τον τρελό, τον Kojima, να πούμε. Συγχαρητήρια λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση με τέτοιες πωλήσεις. Μπήκε και μέσα η Sony. Να ασχοληθεί, να ξαναδώσει τέτοια ποσά, να φτιάξει μαλακίες για να φανεί και πρωτότυπη. Από το PlayStation 5 ετοιμαστείτε να δείτε Hearthstone, LOL, Warframes, σκατά, θα πουλάνε την ασπίδα στον God of War με microtransactions. Τέλος, έγινε και αλλαγή προέδρου τώρα. Τέλος, χαΐρια δεν θα σας χαρίζει άλλο σε εμάς τους κολόγερους για να αγοράζουμε 5 άτομα το Death Stranding και ο άλλος στην Blizzard να χέζεται στο τάλιρο με τα Hearthstone του. 5 κάρτες εκεί και μαλακίες. Γαμώ την Blizzard τους, γαμώ. Σιχάματα κολο Blizzard. Θα δεις τώρα και η Rockstar τι θα κάνει στο GTA που έφυγε και ο άλλος. Φρένο. Καλά, κάθε αμάξι που θα κλέβεις θα σου βγάζει λογαριασμό τραπέζις μαλακίες. Καλά, τώρα θα δείτε. Θα πατάτε χ και θα σας λέει α, δεν έχει χ αν δεν πληρώσεις. Θέλει subscription στη Rockstar για να πατάς το hit. Άμα δεν έχει jump button εδώ πέρα. Αυτά. Συγχαρητήρια λοιπόν που το στηρίξατε. Εντάξει, έτσι. Μπράβο. Και πιο πολύ συγχαρητήρια, θα τους το κράζουν κιόλας. Ωραία. Φιλάκια.